Ερχόταν στην Κρήτη για να δώσει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα και επί την ευκαιρία ξάφριζε σπίτια. Ο λόγος για έναν 25χρονο υπόδικο που έπεσε στα δίχτυα της αστυνομίας, αφού λόγω άλλης υπόθεσης ερχόταν από την Κόρινθο στο νησί για να εμφανιστεί στο αστυνομικό τμήμα. Έβρισκε όμως χρόνο για να τρυπώσει και να αδειάσει σπίτια του Ηρακλείου. Εγώ αυτό που ξέρω, επειδή ζω στο κέντρο, είναι ότι υπάρχει αύξηση και μάλιστα και στη γειτονιά μας και γύρω από τη Λιοντάρια που είναι πάρα πολύ κεντρικά, έτσι. Ακόμα και εκεί δεν πτωούνται και έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και σε μαγαζιά και σε ταβέρνες. Φυσικά και προβληματίζω, διότι είμαι και εγώ θύμα στο σπίτι. Μου έχουν κλέψει όλα μου τα κοσμήματα. Πότε συνέβη αυτό το Είναι μερικά χρόνια, αλλά δεν μου άφησαν κομμάτι. Φυσικά και είναι πρόβλημα. Και μπορεί να μπουν και στο σπίτι και μέρα μεσημέρι. Ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη, αφαίρεσε από οικίες χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα, ρούχα αλλά και προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ο 25χρονος Ρωμά μέσα σε μόλις 1,5 μήνα, από 6 Ιανουαρίου έως 25 Φεβρουαρίου, είχε διαπράξει 7 κλοπές, 6 τετελεσμένες και μία απόπειρα. Ναι, εγώ είχα ένα περιστατικό σε ένα μαγαζί που έχω. Έσπασαν εκεί ένα ρολό, διέριξαν κάποια πράγματα. Και εμένα με έχουν κλέψει. Πότε? Πριν ένα χρόνο. Και ούτε καν, παρόλο που το ξέρω αυτός που με έκλεψε, δεν πήγα στην αστυνομία. Γιατί είναι ταλαιπωρία. Είχα στο τραπέζι απάνω 100 ευρώ να πληρώσω κάτι που ήθελα και μπήκε μέσα, θέλω λέει ένα ποτήρι νερό. Του δίνω ένα μπουκάλι. Και παίρνει και μπροστά μου, είδε που τον είδα. Οι αστυνομικές αρχές περίμεναν την κατάλληλη στιγμή και τελικά συνέλαβε τον άντρα χθες, ενώ κινούταν με το αυτοκίνητό του. Ο άντρας συνελήφθη καθώς δεν είχε δίπλωμα, ενώ λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου σχηματίστηκε δικογραφία για τις κλοπές και διαρρήξεις. Το επίμαχο περιστατικό είναι ένα από τα πολλά, καθώς όπως περιγράφουν οι Ηρακλειώτες, πριν από λίγες ημέρες στο στόχαστρο μπήκαν και καταστήματα της πόλης. Την περασμένη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ανοίξαν εδώ πέρα 3 μαγαζιά. Τα διέριξαν, σπάσαν ας πούμε τις πόρτες, μπήκαν μέσα, πήραν σε ένα λεπτό ότι μπορούσαν να πάρουν, φύγαν. Πού ακριβώς έγινε αυτό? Εδώ μέσα στην αγορά. Τελευταία έγινε. Εδώ πίσω είχαν ανοίξει 3 μαγαζιά. Εμένα πριν 15 μέρες περίπου κάνανε μια απόπειρα να παραβιάσουν εισόδο του καταστήματός μου. Δόξα τω Θεώ δεν κατάφερα να μου κάνουν μεγάλες υλικές ζημιές, αλλά υπήρχε η παραβίαση, υπήρχαν κάποιες φθορές. Σίγουρα είναι ενισχυτικό για τον εμπορικό κόσμο, γενικά για τον κόσμο του Ηρακλείου. Πόσο μάλλον όταν σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο, σε ένα πεζόδρομο στο Ηράκλειο, με κάμερες, με φώτα, με κόσμο να προσπαθούν να κάνουν διάρρηξη καταστήματα. Έτσι. Ειδοποίησαμε την αστυνομία, ναι, η αστυνομία ήρθε, κατέγραψε, μας έδωσε κάποιες συμβουλές τι πρέπει να κάνουμε. Μας κατεύθυνε λίγο προς την επίλυση του προβλήματος. Από ό,τι έμαθα, τους πιάσανε κιόλας. Καμπανάκι κινδύνου από πολίτες που είχαν πέσει θύματα κλοπών και διαρρήξεων και τονίζουν πως πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να περιοριστούν αυτά τα περιστατικά.